Εγώ το έχω το νούμερο 14 και το νούμερο 14 είναι πάρα πολύ γλυκό. Είναι αυτές οι ιστορίες που προσωπικά και νομίζω και όλες οι γυναίκες λατρεύουμε να ακούμε. Η Δήμητρα Καλφούτσου συνάντησε την Ειρήνη Ψυχράμη, που εμένα είναι, συγγνώμη Αντιγόνη, είναι η αγαπημένη μου Ψυχράμη, γιατί μου αρέσαν πάρα πολύ high five και πήγαινα και τις έβλεπα και έλεγα πάντα τι όμορφη κοπέλα. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι ότι είναι πολύ όμορφη η κοπέλα, αλλά εντάξει, εδώ θα διαχωρίσω τη θέση μου. Η αγαπημένη μου Ψυχράμη είναι η Αντιγόνη. Εντάξει, έχουμε από μία. Λοιπόν, η Ειρήνη Ψυχράμη, λοιπόν, είναι 7 μηνών έγκυος. Μιλάει για τη σχέση της, την οποία δεν την ξέραμε. Δηλαδή, αν κουκλάρετε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κτεναβό, ο οποίος είναι συνάδελφός της, ηθοποιός, και τον οποίο βλέπετε και πάρα πολύ όμορφος, δεν μπορείτε να τους συνδέσετε μαζί. Είναι μαζί 11 μήνες, η Ειρήνη είναι 7 μηνών έγκυος. Προφανώς αυτό το πράγμα ήταν ξαφνικό και μας λέει το θέλανε, πώς του το ανακοίνωσε, πώς αντέδρασε η ίδια όταν έμαθε ότι είναι έγκυος. Μας μιλάει φυσικά και για το αν θα υπάρξει επανασύνδεση της High Five και τι θα γίνει με το ρόλο της στο Μη Ψαρώνεις τώρα που θα είναι έγκυος. Το νούμερο 14. Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα. Συναντιόμαστε τηλεοπτικά μετά από 5-6 περίπου μήνες. Ναι, σωστά. Τότε ήμασταν τρεις με την Αντιγόνη. Ναι. Και τώρα είμαστε τρεις με τον μικρό. Με τον μικρό. Δηλαδή, έτσι θα μας πάει εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εγώ, ναι. Εμείς οι τρεις. Λοιπόν, τότε όμως υπήρχε ο μικρός, απλώς δεν το γνωρίζατε. Ακόμη το έμαθα μετά από ένα μήνα περίπου. Ναι. Με τον Λάμπρο. Είστε πόσο καιρό μαζί? Είμαστε, θα είμαστε ένα χρόνο το Σεπτέμβριο. Και είσαι 7 μηνών έγκυος, άρα η εγκυμοσύνη ήρθε πάρα πολύ νωρίς. Ναι, αλλά ήρθα βίαστα. Δηλαδή το θέλαμε, δεν είναι ότι προσέχαμε. Το θέλαμε και λέγαμε ότι όταν έρθει, καλώς να έρθει. Ήρθε ξαφνικά. Δηλαδή, πάνω σου πω, ήρθε πολύ γρήγορα, το περιμέναμε τόσο γρήγορα. Τα ζούμε όλα τώρα, είναι όλα έντονα, όμορφα, ήρεμα. Και μαθαίνουμε ακόμα ένας τον άλλον. Κατάλαβες, και γίνεται και μέσα από τις σχέσεις μας, από το μωρό, από την πατρότητα του Μαριά το Λάμπρος. Πώς μαθαίνεις ότι είσαι έγκυος και πώς θα ανακοινώνεις? Λέω, δεν κάνω ένα τεστ. Κάνω το τεστ, βγαίνει θετικό. Πάθα σοκ. Πήρα τηλέφωνο το Λάμπρο. Και λέω, ναι, είμαι έγκυος κατευθείαν. Καλημέρα, είμαι έγκυος. Έμεινε, ναι, έμεινε άναυδος, δεν μου είπε λέξη. Ο Λάμπρος είναι ηθοποιός, ναι, είστε συνάδελφοι και γνωριστήκατε πάνω στη δουλειά, στη Μαντάμ Σουσού. Ναι, εκεί δουλεύουμε μαζί. Δεν υπήρχε κάτι. Φιλικά, ήξερε και την αδερφή μου, είχε δουλέψει μαζί της. Τον ήξερα στη δουλειά, αλλά δεν είχαμε γνωριστεί, δεν κάναμε παρέα. Είχα το πουθενά, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Ότι σε 7 μηνών, αν δεν το έλεγες, οριακά δεν φαίνεται. Έχω τη μάνα μου η οποία μου λέει κάθε φορά, πόσα κιλά πήρες? Πήρα, αλλά δεν φαίνεται, τα έχω πάρει καλά. Θέλω να ρωτήσω και το Λάμπρο, αν τον είχα εδώ, θα τον ρωτούσα δηλαδή, αν όντως δεν έχουν αλλάξει, γιατί κάτι μου είπε ότι έχει αλλάξει τη διάθεσή σου. Α, για τον Εύρα μου λες? Όχι, πες το Δήμητρα, μην τρέπεσαι. Ναι, εκείνος μπορεί να σου πει ότι είναι αρκετά, κάνει υποχωρήσεις, είμαι υποχωρητικός, έτσι, μου λέει ναι, συχνά. Κοίτα, δεν είμαι γενικά οξύτιμη, αλλά τώρα δεν το ελέγχω. Δεν το ελέγχω. Μπορεί να τσακωθώ πολύ εύκολα. Μη Ψαρώνεις, λοιπόν, τι γίνεται, πώς εκεί η Μίτση, τι τρόπο έχετε βρει? Εγώ θα απομακρυνθώ για λίγο, για πρακτικούς λόγους, και θα επανέλθω αργότερα. Με εκπλήξεις μάλλον κάπως θα εμφανιστώ έτσι. Όχι με άδεια χέρια ίσως. Τώρα λίγο με τις high five. Μας βάζω μικρό σαν εμπόδιο εκεί σε εκείνη την επανένωση. Ναι, θα αναβληθεί για αρκετό καιρό. Δεν το σκέφτομαι καθόλου. Εγώ θα σου ευχηθώ να γίνουν όλα πολύ εύκολα, όμορφα και να έχεις πάντα έτσι τέτοια δώρα στη ζωή σου. Πάρα πολύ. Φιλιά πολλά. Με το καλό! Με τα μας και τις ευχές μας. Με το καλό, με το καλό. Όλα καλά, όλα όμορφα να είναι. Η αλήθεια είναι ότι για 7 μηνών η κοιλιά είναι πολύ συμμαζεμένη. Εγώ δηλαδή 7 μηνών ήμουνα, κάπως έτσι. Όχι, δεν ήσουν εκεί που δείχνεις. Εκεί ήταν 9, θα πει. Ήταν το μισό από αυτό που δείχνεις. Δεν ήσουν. Τι είναι τόσο, ήμουν. Όχι, όχι, λιγότερο. Δεν ήσουν και μεγάλη. Ναι, δεν ήσουν. Εδώ είμαστε.
Πώς έχω την αίσθηση ότι είναι τεράστια. Ήταν η εσωτερική αίσθηση, μάλλον. Ήταν η εσωτερική αίσθηση. Δεν έχεις δει τεράστια έγκυο, γι' αυτό τα λες. Πόσο ωραίο είναι όμως που αυτοί οι δύο άνθρωποι, ενώ δούλευαν στον ίδιο χώρο και ίσως δεν είχε σκεφτεί ποτέ ο ένας κάτι για τον άλλο, γιατί δεν είχε πει, ας πούμε, ήταν φίλοι και εξελίχθηκε αυτό σε κάτι άλλο. Ήταν απλά δύο συνάδελφοι και μετά βλέπουμε ότι ξαφνικά μέσα σε ένα χρόνο, 11 μήνες όπως λέει, υπάρχει και ένα παιδί που είναι στη καρδιά να έρθει, ας πούμε, και έχουν και μια πολύ ευτυχισμένη σχέση και καρμικό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι έρωτας τρελός. 11 μήνες και είναι τρελός έρωτας. Συγγνώμη να πω κάτι. Όλοι οι έρωτες που έχετε ζήσει σε αυτή τη ζωή, είτε τους ξέρατε, είτε όχι, ξαφνικά δεν γίνεται ένα κλικ και αλλάζει όλο. Τέτοιο και... κλικ. Ναι, και πάει. Δηλαδή, από συνάδελφοι στη μαντάμ σου. Σιγά-σιγά. Δηλαδή, σύμφωνοι, αλλά δεν είναι όλα τα κλικ της ίδιας έντασης. Που έλεγαν ένα γεια. Αυτά τα κλικ, λέω, που κάνεις παιδί. Ναι. Το κλικ του παιδιού, δηλαδή. Ναι, ναι, αυτά που λες ή νομίζεις ότι θα κάνεις παιδί ή κάνεις τελικά παιδί. Δηλαδή, εδώ τον άνθρωπο τον ήξερε σχεσιακά ουσιαστικά, γιατί ήταν ένας απλά καλός συνάδελφός της. Τρεις μήνες. Και μένει έγκυος. Ήταν φίλος όμως, προφανώς γνωρίζοντουσαν και είχαν συνεργαστεί με την Αντιγόνη, αν κατάλαβα καλά. Υπήρχαν κάποια εγχέγγυα. Ναι, από μακριά. Ναι, όμως, ναι. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι αυτό που είπε. Ότι το θέλαμε. Δηλαδή, στους τέσσερις μήνες να λες, από τους δύο ξεκινάει αυτό για να το πεις στους τέσσερις, θέλω να κάνω ένα παιδί μαζί σου που τα έχω μαζί σου δύο, τρεις, τέσσερις το πολύ μήνες. Αυτό, παιδιά, είναι κεραυνοβόλος έρωτα. Και βέβαια, όταν αυτό πάει καλά. Πραγματικά, καλύτερο. Δηλαδή στους τέσσερις μήνες τα θες όλα. Οπότε άμα σου προκύψει είναι υπέροχο, είναι πολύ ρομαντικό. Δεν είναι η καρμικό, πρώτη και η δική της Ελένης Χατζίδου της τυχαία αντίστοιχα. Και τι γλυκά που είπε ότι... Όχι, όχι, δεν έχω νεύρα, δεν έχω καθόλου. Απλώς δεν το ελέγχω. τώρα μπορώ να τσακωθώ πολύ εύκολα. Δεν έχω νεύρα, αλλά μπορώ να τσακωθώ πάρα πολύ εύκολα. Δεν το ελέγχω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια. Είναι πολύ λεπτές αυτές οι γραμμές, γιατί είναι όλοι όσοι ναι, έχουμε περάσει πρέπει... από αυτή τη φάση, τη στάδιο, κατανοούμε, ξέρουμε. Και πρέπει οι άντρες να κατανοούν αυτές τις αλλαγές που γίνονται στις γυναίκες την ώρα που είναι, μάλλον αυτούς τους μήνες, ναι. Τους πολλούς που είναι σε αυτή την κατάσταση. Γενικά, οι άντρες πρέπει να κατανοούμε και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά. Και με συμβουλή γιατρού, δηλαδή. Ναι.